Άρωμα εκλογών όμως μας έρχεται μέσω αθρώων προσλήψεων στο δημόσιο. Δήμοι, οργανισμοί, hot spot και αθλητές διορίζονται ή μονιμοποιούνται με διαδικασίες που παραπέμπουν σε κάλπες. Το Μαξίμου πάντως αποσυνδέει τις προσλήψεις από τις όποιες πολιτικές εξελίξεις. Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης ανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μονιμοποίηση συμβασιούχων μέσω αυξημένων μοριοδοτήσεων ή αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων μέσα από διαδικασίες ΕΣΕΠ. Αν και δεν προσδιορίσε τα σχετικά κριτήρια, η ρύθμιση μπορεί τελικά να αφορά σχεδόν 50.000 εργαζομένους και όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, 10.000 στους Δήμους, άλλους τόσους σε δημοτικές εταιρείες και επιχειρήσεις και 27.000 σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Δεν μπορεί ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, κυρίως στο δημόσιο τομέα, να ζει υπό το καθεστώς της ομοιρίας των 7 μήνων, των 8 μήνων. Αποφασίζει μόνος του, προφανώς για κομματικούς λόγους, μέσα από μια φάμπικρα. Το Μαξίμου πάντως μιλά για μια μακρά διαδικασία που δεν σχετίζεται με προώρες κάλπες. Στόχος λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης είναι να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση ομοιρίας στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην βρεθούν σε αδιέξοδο ούτε οι Δήμοι οικονομικό, ούτε οι ίδιοι υπάλληλοι. Όταν δεν υπάρχουν πόροι, τι μονιμοποίηση να κάνεις, είναι ωραίο, αλλά πώς θα πληρωθούνε. Συνταγματολόγοι αλλά και συνδικαλιστές εγείρουν ερωτήματα για ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της διαδικασίας. Σε όσες νομοθετικές ρυθμίσεις υπήρχε επιπλέον μοριοδότηση ή αποκλεισμός άλλων κατηγοριών εργαζομένων και υπήρχε προσφυγή από αυτούς, κρινόταν αντισυνταγματική. Στον χώρο των προσλήψεων και τα hot spot, η κυβέρνηση έχει ανάψει πράσινο φως για να συνεχίσουν να απασχολούνται οι προσληφέντες σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου, ακόμη και αν ο καταβλισμός κλείσει, όπως στο Κατσικά Ιωαννίνων, στην Πέτρα Λιτοχώρου, ακόμη δε και στην Ιδωμένη. Με εγκύκλιο του Υπουργού, όσα κέντρα δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή, οφείλουν να δουλεύουν στους Δήμους. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κινήσει για πρώτη φορά από το 2008 τις διαδικασίες πρόσληψης 156 πρωταθλητών από όλα τα σπορ, οι οποίοι βάσει των Ολυμπιακών Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών τους διακρίσεων δικαιούνται βάσει του νόμου τοποθέτηση στο δημόσιο.